Μία απλή βόλτα στη γειτονιά για τον οποιονδήποτε, ολόκληρος αγώνας μετεμποδίων με κίνδυνο τη σωματική του ακαιρεότητα για έναν άνθρωπο σε τροχοκάθισμα. Και όλα αυτά με την ευθύνη όλων, της πολιτείας για τις ελάχιστες υποδομές και όλων εμάς για τη λάθος νοοτροπία. Η Τούρλα Καρατσά μας έδωσε χθες το απόγευμα την ευκαιρία να δούμε από κοντά αυτό που ήδη βιώνει καθημερινά. Τα πεζοδρόμια στις γειτονιές γεμάτα αυτοκίνητα και όπου δεν υπήρχαν αυτοκίνητα υπήρχαν φυτά. Ό,τι μπορεί να περάσει από το μυαλό για να μην έχει την ευκαιρία ένας άνθρωπος σε τροχοκάθισμα να κινηθεί με ασφάλεια στα κατά τα άλλα δημόσια πεζοδρόμια. Από τη γειτονιά της κυρίας Τούλας βρεθήκαμε στον κεντρικό δρόμο, Λεωφόρος Αθαλάσσας. Εκεί όπου υπήρχαν πεζοδρόμια, σε αυτά υπήρχαν αυτοκίνητα. Έξω από κάθε πολυκατοικία, έξω από κάθε κατάστημα, έξω από επιχειρήσεις που βρίσκονται μερικά μέτρα ακόμη και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ο κίνδυνος ευδιάκριτος σε κάθε σημείο του δρόμου. Οι περισσότεροι οδηγοί προσεκτικοί όταν μας έβλεπαν. Υπήρχαν όμως και οι βιαστικοί, αυτοί που μιλούσαν στο κινητό τηλέφωνο και αυτοί που έψαχναν τον τρόπο να κερδίσουν 5 μέτρα στο δρόμο. Σε κάποια φάση έπρεπε να διασχίσουμε τη λεωφόρο για να επιστρέψουμε στο σπίτι. Και αφού δεν βρήκαμε διάβαση πεζών σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων, σταματήσαμε την τροχαία κίνηση. Δεν ξέρω πώς θα το έκανε αυτό η κυρία Τούλα αν ήταν μόνη της. Η επιστροφή στη γειτονιά από τον πίσω δρόμο είχε τις ίδιες εκπλήξεις. Πέραν από τις δεκάδες αυτοκίνητα στα πεζοδρόμια, αυτή την φορά βρήκαμε και σκουπιδότοπους. Ζήσαμε επίσης από κοντά τον κίνδυνο σε μια διάβαση πεζών. Αφού πρώτα πέρασε από μπροστά μας μια βιαστική κυρία, λες και ήμασταν αόρατοι, στη συνέχεια ψάχναμε να βρούμε τρόπο να βγει στο πεζοδρόμιο η κυρία Τούλα. Με ποιο τρόπο όμως, αφού το κενό ανάμεσα στη διάβαση και το πεζοδρόμιο δεν το επέτρεπε. Φτάνοντας μετά από ώρα στο σπίτι, κοντοσταθήκαμε για να μας πει μερικά λόγια. Και αν δεν αγγίζει αυτούς που πρέπει η εικόνα, ας ακούσουν τουλάχιστον την έκκληση. Υπάρχουν οι χώροι στάθμευσης, υπάρχουν άδεια χωράφια που μπορεί να βάλουν αυτοκίνητα. Υπάρχει λόγος να βάλουμε στο πεζοδρόμιο. Δεν είναι μόνο εμένα που εμποδίζει την ομάδα των τροχοκαθισμάτων ή την ομάδα των ανθρώπων με αναπηρία. Εμποδίζουν τους ηλικιωμένους, εμποδίζουν τις μαμάδες με τα καροτσάκια που παίρνουν τα μωρά τους. Εμποδίζουν πολλούς συνανθρώπους μας. Είμαι στην άκρη του δρόμου. Με κίνδυνο και τη ζωή μου, αλλά και τη ζωή του οδηγού που έρχεται απέναντι. Δεν ξέρει ότι μπροστά του είναι να βρει τροχοκάθισμα. Όπως μας είπε φεύγοντας, δεν ζητά τίποτα περισσότερο από το αυτονόητο, αξιοπρέπεια και αλλαγή νοοτροπίας από τον κάθε ένα από εμάς.